Θα καλησπερίσουμε ένα παιδί το οποίο έχει πάρει 23 τίτλους. Κάποια στιγμή έχασα το μέτρημα, διότι εκτός από Παναθηναϊκό Εθνική Ομάδα υπάρχει και ο ξεχασμένος τίτλος με την Grindavík της Ισλανδίας. Οπότε καταλάβατε τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Είναι ο Κώστας Τζαρής. Κώστα, τι γίνεται, Κώστα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την προσφώνηση που μου είπες παιδί. Έτσι. Δεν μου λες, από πίσω βλέπουμε κάμποσα τρόπαια. Βλέπω της Ευρωλίγκας τα δύο. Βλέπω κάποιες μπάλες υπογεγραμμένες. Δεν έχεις πάρει και λίγα στην καριέρα σου. Εντάξει, ήμουν πολύ τυχερός. Συνεργάστηκα με καλούς προπονητές που μου μάθανε σωστά το άθλημα του μπάσκετ. Και επίσης είχα την τύχη να βρεθώ και πλάι σε πολύ μεγάλους αθλητές και φυσικά υπό την καθοδήγηση πολύ σημαντικών προπονητών, ώστε να δημιουργήσουμε πολύ δυνατά σύνολα και να κατακτήσουμε όλοι μαζί τίτλους. Μόνος, ξέρετε, το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Μόνος του κανένας δεν μπορεί να κερδίσει τίτλο, ούτε ο Τζόρνταν δεν μπόρεσε μόνος του να κερδίσει οτιδήποτε. Οπότε, έχοντας πάντα στο πλάι σου πολύ καλούς συμπαίχτες, μπορείς να καταφέρεις μεγάλα πράγματα. Και εγώ ήμουν τυχερός σε όλη μου την καριέρα και είχα συμμετοχή σε πολύ μεγάλες ομάδες με μεγάλους παίχτες και προπονητές. Σωστός. Πες μας κάτι. Μιας και το ανέφερε η συζήτηση και είχε δώσει και πρόσφατα μια συνέντευξη ο Μάνος Παπαδόπουλος για τη μνημόνευση κάποιους μεγάλους συμπαίκτες. Η ομάδα του 2009 ήταν όντως η κορυφαία όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, εσύ το βίωσες από μέσα. Αισθάνθηκες ότι εκείνη η ομάδα ήταν αχτύπητη? Από πλευράς ρόστερ και από πλευράς απόδοσης από το Γενάρη και μετά, πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μια από τις κορυφαίες ομάδες, αν όχι κορυφαία όλων των εποχών. Λίγοι θα θυμούνται βέβαια ότι για τρεις μήνες η ομάδα παρέπεται, δεν πηγαίναμε πολύ καλά. Νομίζω από την αρχή της σεζόν μέχρι και το, όπως σας είπα και πριν, Γενάρη, η ομάδα έχανε και παιχνίδια και κέρδιζε πάρα πολύ δύσκολα ορισμένα τα οποία θα έπρεπε να ήταν εύκολα. Η εικόνα δεν ήταν ανάλογη της ικανότητας αυτής της ομάδος. Παρ' όλα αυτά, όμως, με πολλή προπόνηση, πολλή προσπάθεια, αυτοκριτική και μπόλικα μπινελίκια από τον προπονητή στα ιδιαίτερα, καταφέραμε και γυρίσαμε τον Γιακόπτη και γίναμε η ομάδα που έπρεπε να γίνουμε. Και ναι, θεωρώ όντως ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον top 3 όλων των εποχών. Ωστόσο, Κώστα, θα αφήσουμε το 2009, θα πάμε στο 2021 και έχουμε δύο ελληνικές ομάδες έξω από τα play-off της EuroLeague. Πιστεύεις ότι φταίει, είναι θέμα budget ή έχουν κάνει και οι ελληνικές ομάδες λάθη? Όλα παίζουν ρόλο. Προφανώς το θέμα budget είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολύ λίγες ομάδες καταφέραν να υπερνικήσουν, να υπερπηδήσουν αυτό το εμπόδιο στην ιστορία. Αν πάμε λιγάκι πιο πρόσφατα, ο Ολυμπιακός είναι μία από αυτές και ίσως και η Μακάμπι στο Final Four του Μιλάνο που είχε χαμηλότερο μπάτζερ από κάποιους άλλους. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι οι ομάδες με πολύ ψηλά μπάτζερ δημιουργήσαν πολύ ισχυρά σύνολα και καταφέραν στο τέλος να κερδίσουν τίτλους. Η φετινή χρονιά, όπως και η περσινή βέβαια, ας μην την υπολογίσουμε την περσινή, δεν τελείωσε ποτέ. Η φετινή χρονιά έχει και την ιδιαιτερότητα να είναι η εποχή του COVID. Ομάδες οι οποίες έχουν πολύ δυνατές έδρες, όπως ο Παναθηναϊκός, χάσαν ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Παναθηναϊκός, Ερυθρός Αστέρας, η Ζαλγκύρης έπαιξε, η Μακάμπι είχε μεγάλο θέμα κι αυτή. Είναι ομάδες οι οποίες στηρίζουν πάρα πολλά στον κόσμο τους, στην έδρα τους. Πολλά παιχνίδια χαθήκανε, πολύτιμοι πόδι χαθήκανε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαφορετική τελική κατάταξη αν τα πράγματα ήταν φυσιολογικά. Κώστα, ως άνθρωπο του μπάσκετ σε εκφράζει αυτή η εικόνα της Ευρωλίγκας όσον αφορά το κλειστό του πράγματος. Είναι μια κλειστή λίγκα ουσιαστικά με 16 σίγουρες ομάδες για του χρόνου και δύο wild cards που αν δεν κάνουμε κάποιο χοντρό λάθος η μία θα δοθεί λογικά στη Zenit και η άλλη στην Αδριατική Λίγκα. Αλήθεια, ποια είναι η θέση σου πάνω σε αυτό το κομμάτι? Θεωρώ ότι το παλαιότερο σύστημα, το οποίο ήταν παίρνεις την είσοδο, το δικαίωμα μάλλον συμμετοχή στην Ευρωλίγκα μέσω των εθνικών πρωταθλημάτων, ήταν λιγάκι πιο δίκαιο και ήταν και πολύ καλύτερο και για τα εθνικά πρωταθλήματα. Όλες οι ομάδες λοιπόν κάθε χώρας είχαν κίνητρο να φτιάξουν πολύ δυνατά σύνολα, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν ό,τι μπορέσουν στο τέλος της σεζόν. Αυτό τώρα πια δεν υπάρχει. Εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει. Οπότε βλέπουμε
πρωτάθλημα 2 και 3 ταχυτήτων ενίοτε, διότι πολλές ομάδες δεν θέλουν να επενδύσουν πολύ μεγάλα νούμερα, διότι σου λένε ποιος ο λόγος, πάμε για την τρίτη θέση και τίποτα παραπέρα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε ότι και οι ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού παίρνουν πρωταθλήματα πολύ πιο εύκολα. Και όλο αυτό είναι εις βάρος του εγχώριου αθλητικού προϊόντος, είτε μιλάμε για Ελλάδα είτε για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Μάλιστα. Εγώ θα επιμείνω τώρα στον Παναθηναϊκό. Τι θεωρείς ότι έφταιξε περισσότερο πέρα από το γεγονός ότι δεν είχε τον κόσμο στο πλευρό του? Είπαμε το budget είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το budget καθορίζει ποιους παίχτες θα έχεις, τι βάθος θα έχεις στον πάγκο, από ποιο ράφι ψωνίζεις γενικότερα. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πραγματικά κάποιους παίχτες οι οποίοι είναι από ψηλό ράφι, αλλά από εκεί και πέρα τα κομμάτια του puzzle δεν ήταν ομοιόμορφα. Υπήρξε και αλλαγή προπονητή, η οποία ποτέ δεν βοηθάει σε μια ομάδα να βρει ομοιογένεια καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Κάποιες ασθένειες λόγω COVID που είχαν κατά τη διάρκεια της σεζόν, ώστε δεν μπόρεσαν να βρουν ρυθμό ποτέ τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, όμως, αν ανακρατήσουμε ένα κομμάτι, θα κρατήσουμε το θέμα budget, όπου ενδεχομένως με πολύ συγκεκριμένα κουκιά δεν μπορείς να βγεις στην αγορά και να ψωνίσεις τα καλύτερα υλικά που μπορείς να βρεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και μεγάλη φυγή και μεγάλη έξοδος από την Ευρώπη προς την Αμερική, προς το NBA, όπου πια εμπιστεύονται πολύ περισσότερο τους Ευρωπαίους. Άρα, η elite των Ευρωπαίων παιχτών βρίσκονται στο NBA πολύ πιο εύκολα. Οπότε το επίπεδο στην Ευρωλίγκα αναγκαστικά και μοιραία έχει πέσει. Οπότε οι ομάδες που έχουν λίγα παραπάνω χρήματα μπορούν και ψωνίζουν τους λίγους εναπομείνατες καλούς παίχτες της αγοράς. Επειδή είναι και φίλος σου, όχι απλά πρώην συμπαίκτης, περίμενες αλήθεια. Ήθελα να σε ρωτήσω καιρό την εμπλοκή του Διαμαντίδη στα διοικητικά του Παναθηναϊκού. Του το είχες δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθεί με τη θέση του GM? Όχι, όχι, ούτε αυτός το είχε. Είμαι σίγουρος. Αν το ρωτήσετε, θα σας πει ότι είναι κάτι που δεν το σκεφτόταν. Γνωρίζω όμως ότι θα ήθελε να ήταν μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι. Θα ήθελε να περιβάλλεται από, πάλι, από τους παίχτες, να ζήσει όλο αυτό το κομμάτι που ζούσε επί τόσα χρόνια. Σίγουρα όχι από αυτή τη θέση. Οι τύχοι, οι συγκυρίες, θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, τον έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε ότι τα καταφέρνει πολύ καλά. Είναι ο Διαμαντίδης που όλοι γνωρίζουμε, χαμηλού προφίλ. Είμαι σίγουρος ότι μιλάει εκεί που πρέπει να μιλήσει, μέσα στα αποδυτήρια λοιπόν. Και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και φυσικά χρόνο με το χρόνο θα γίνεται όλο και καλύτερος. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το διοικητικό κομμάτι, εντελώς διαφορετικό το προπονητικό και εντελώς διαφορετικό και το αγωνιστικό, έτσι, το παιχτικό. Σωστά. Ευγενία, επίτρεψε μου να ρωτήσω κάτι ακόμα τον Κώστα, γιατί εσύ πέρασες και κορονοϊό και φαντάζομαι ότι αυτό σε κρατάει από το να πηγαίνεις στο ΆΚΑ να δεις κάποια παιχνίδια. Έχεις δει καθόλου τον Παναθηναϊκό από κοντά φέτος, από το όχι, γήπεδο? Δεν έχω δει κανένα παιχνίδι, όχι, όχι. Το μόνο παιχνίδι που είδα ήταν το προηγούμενο Σάββατο Α2. Τετάρτη, συγγνώμη κιόλας. Μάλιστα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, είναι από το σημερινό Παναθηναϊκό. Είναι αλήθεια ότι είσαι πιο κοντά με τον Ντίνο Μητογλου? Τι ξεχωριστό έχει αυτό το παιδί? Τον θεωρείς διάδοχό σου στην ομάδα? Εντάξει, όχι μόνο με τον Ντίνο, και με τον Γιώργο μιλάμε και με τον Ιαν φυσικά, με την παλιότερη καραβάνα για εκεί μέσα στον Παναθηναϊκό. Αν εξαιρέσουμε όλους τους προπονητές, έτσι, που τους γνωρίζω πολύ καλά. Με τον Ντίνο έχουμε μία σχέση, συνεργαστήκαμε για ένα διάστημα. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει να δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα της ομάδας αυτή τη στιγμή, αν θα μπορέσει να κρατήσει τον Ντίνο όπως και μερικά άλλα παιδιά. Απλά θεωρώ ότι ο Ντίνος άπαξ και έχει το μυαλό του, όπως και το έχει πάντα, συγκεντρωμένο και βάλει σαν στόχο κάποια πράγματα στη ζωή του, στην καριέρα του, μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα. Και η ομάδα θα τον βοηθήσει πάνω Μάλιστα. σε αυτό. Και κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον, για να σε αποχαιρετήσουμε, επειδή και ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Και εσύ και άλλα παιδιά σταματήσατε πολύ νωρίς από την εθνική ομάδα, ενώ και σε συλλογικό επίπεδο θα έλεγα ότι είχες κάμποσα χρονάκια ακόμα. Και δεν είναι κοπλιμέντο, είναι η πραγματικότητα. Το λένε και οι προπονητές. Αλήθεια, ποια είναι η γνώμη σου για τους μεγάλους σε ηλικία παίκτες? Πάο Γκασόλ στα 41 επιστρέφει για να κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Ο Σπανούλης ακόμα είναι αναποφάσιστος. Άλλα παιδιά παίζουν 40 χρονών. Πώς το σκέφτεσαι? Καταρχήν, τους θαυμάζω.
Το ότι σταμάτησα εγώ νωρίς ή κάποια άλλα παιδιά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συγκριθούμε με όλους τους υπόλοιπους. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό κορμί, διαφορετικούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν και άλλοι μπορεί βέβαια να διαχειρίζονται και διαφορά την πίεση. Εμείς ήμασταν μια φουρνιά όπου για 10 συναπτά έτη δεν γνωρίσαμε ποτέ καλοκαίρι. Ήμασταν χειμώνα-καλοκαίρι λοιπόν μέσα στα γήπεδα. Τα γνωρίζετε πολύ καλά εσείς που ακολουθούσατε και τις εθνικές ομάδες ταυτόχρονα. Βγήκαν αρκετοί τραυματισμοί. Δεν είχαμε την τύχη που έχουν τα σημερινά παιδιά που έχουν ένα καλοκαίρι break με το νέο σύστημα του Ευρωμπάσκετ, που είναι κάθε 4 έτη, της FIBA μάλιστα. Επίσης, δεν είμαστε NBA. Να τελειώνουμε λοιπόν τη σεζόν Απρίλη και να έχουμε 5 μήνες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το κορμί μας, να μηδενίσει το κοντέρ και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Δεν λέω ότι περνάνε πολύ εύκολα τα παιδιά αυτά το NBA, έτσι. Δηλαδή, ο Πάου Γκασόλ πραγματικά είναι ένα θαύμα το ότι παίζει ακόμα και παίζει σε υψηλό επίπεδο, όπως και πολλοί άλλοι από αυτούς. Παρ' όλα αυτά, έχουν όμως και ελαφρυντικό, διότι οι επιβαρύνσεις ναι, μεν είναι μεγάλες, παρ' όλα αυτά έχουν όμως την δυνατότητα να κουμαντάρουν λιγάκι το κορμί τους διαφορετικά, να το κουράρουν όπως λέμε και να επανέλθουν την επόμενη σεζόν ακόμα πιο έτοιμοι και ξεκούραστοι. Κώστα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία στην εκπομπή. Μακάρι να σε δούμε σε κάποιο πόστο έτσι ενεργό, είτε προπονητικά που συνεχίζεις και κάνεις πράγματα με νεαρούς παίκτες, είτε οτιδήποτε εσύ θέλεις και σε εκφράζει. Ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε σίγουρα από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου που βρέθηκα μαζί σας. Έγινε, Κωστή μας. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.